Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τρίτο παιχνίδι της βραδιάς. Τι έπαθε, βέρτικο. Έπαθε βέρτικο, ναι. Μπερδεύτηκε. Σου λέει αν το βάλω, μήπως το βάλω στο δικό μου. Το είπε, μήπως το βάλω στο δικό μου. Το είπε, μήπως είναι δικό μου αυτό, ναι. Απίστευτα πράγματα, μόνο στο μπασκετάκι γίνονται αυτά, παιδιά. Καλά που θα έρθει. Από το ψηλό. 2-0. Βουρμουλάς. Αλμπέρτης. Βουρμουλάς. Την μπάλα στο σιδερό. Λουκόπουλος. Ρε. Αντώνη. Ο κανονικός Λουκόπουλος είναι αυτός. Ο γνωστός. Τι του τάξατε και εσύ. Όντε. Έλα ρε, λέγεται. Πολύ καλός παίκτης, ρε. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιος... ένα διάλογο έχουμε ανοίξει. Λίγο που το σκοράρει. Αργολής πήγε προς το καλάθι, δεν πέτυχε. Κάτι. 5-0. Λίγο πουλός. Η μπάλα θα γυρίσει με υπομονή, ελεύθερος σου τριών πόντων. Η μπάλα στο σιδερό. Ο Αποστόλου μαζεύει και από εκεί στα σίγουρα και για το Λιγόπουλο. Για τη συνέχεια του παιχνιδιού, 5-0. 7-52. Ζητάει το screen. Θα το πάρει, θα πατήσει καλά για 2. Ασοκός. Για να δούμε πρώτα τώρα τι απόφαση θα πάρει. Στο Μαρκουλή χρησιμοποιεί τα γρήγορα του πόδια. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Σε transition καταστάσεις. Να τελειώνει τις φάσεις. Το δυνατό του σημείο. Τριγόπουλος. Ο Ναφιόντης δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. 3 τα οποία δίνονται στον Αποστόλου. Αλιμπέρτης. Μπουρμπουλάς. Σε 2-2. Κακό. Από τον Αγγελάκη. Οδηγόπουλος θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι για τη Ρεμάλ, 7-2 στο συν 5. Αλιμπέρτης θα στοχίσει.
Με μεγάλη ποιότητα playmaker της Ρεμάλ και ανεβάσει ξεκάθαρα επίπεδο. Λόκας θα το πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Λιγόπουλος στον Λιγόπουλο που ακολουθεί, θα τους βρει οργανωμένοι σωρά. Παίξε τους μπουμ, μπάλα θα κουμπίσει χαμηλά στο Λόκος. Γυρίζει με υπομονή, θα προθέσω το Ριγόπουλο. Πάρει το φάουλ, δεν θα μετράγει και να μπαινε. Ριγόπουλος. Έχουμε κερδισμένο φάουλ. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Αγαδάκος και είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Προσπάθεια, θα στοχίσει. Λάθος πάσα. Δεκαδύο, σωσή είναι οκτώ. Λιγόπουλος. Λιγόπουλος κατευθύνει, Ριγόπουλος θα πατήσει καλά, η μπάλα στο σίδερο. Το ριμπάλα από ποιον Μαρτουλής. Ο οποίος θα προσπαθήσει να τρέξει στο γήπεδο. Βάλε τα χέρια το Σιδέρης. Ο Τέας, η μπάλα θα αναπηδήσει δύο φορές Στεφάνη. Το καλάθι δεν θα έρθει. Το 12 παραμένει Καμολίκης. Σηκώνει το κεφάλι, εξαιρετική συνεργασία. Με πολύ δώρο. 12-2. Η Ρεμάλ παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Φλόγας. Ευτυχή στο αγαπημένο του σου τριών ποντών. Σιδέρης. Λιγόπουλος. Θα κουμπίσει στον Πολύδωρο η μπάλα χαμηλά. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Να διορθώσω, το σκορ είναι 11-5. Έξω τη γραμμή των 6-75 διστάζει ο Αλιμπέρτης. Στον Γιάννη. Για 3. Ας το δώσει. Καμολίκης. Άστοχος. Πολύ δώρος εκεί. Κυρία
κάτω το αντίπαλο καλά, θα πάρει και το φάουλ. Φλόκας, Αλιμπέρτης, ούτε τώρα θα το πάρει. Και πάλι στο Φλόκα, Κοτέας, βγήκε το ελεύθερο, πάσα πάσα, ναι! Πολύ ωραίο μπάσκετ! Σε αυτή την επίθεση από την Μπουμ. Θύμισε ο Ολυμπιακό, να τα λέμε αυτά. Σουζόπουλος. Μεγάλη πάσα. Μπουλμπουλά θα φτωχίσει. Μπαίνει και ο Γιάννης στην εξίσωση. 12-10. Η Μπουμ μειώνει στους δύο και πάλι. Επιστρέφει. Σιδέρης. Καμολίκης είναι στο tie post. Περιμένει. Για μήνα βγήκε. Ευκαιρία για την Μπουμ να κλείσει. Ακόμα περισσότερο να φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 12 όλα. Το 11-2. Γίνεται 12 όλα. Ο Πολύδωρος θα ξεκολλήσει. Θα δώσει μάλλον για την ακρίβεια εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του. Κουμπουλάς, Λόκας, Άστοχος, Κοτέας, έχουν μια όλη επίθεση τώρα, πήγαν σε γρήγορο τελικά, βιάστηκαν, αλλά ο Λιμπέρτης θα πάρει τον πιθανικό. Έχουμε φάουλ από Καμολίκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 2,3 για το τέλος. 14-12 το σκορ. 14-13. Και έχουν ευκαιρία να κλείσουν το γήπεδο στην ισοπαλία. Τέλος αυτό ήταν, 14-13, τέλος του 10 λεπτού, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, 1-6-4 10 λεπτού. Εδώ στο 7, του Μπουλάς. Του Κόμπλος. Η μπάλα θα γυρίσει. Αυτό σουτ, Καμολίκης επιθετικό. Την μπάλα και πάλι στο Λυκόπουλο. Θα πατήσει καλά αυτός. Μπάλα στο σίδερο. Αλυμπέρτης ελέγχει. Κακή πάσα. Καμολίκης στον Πολύδωρο. Θα περάσει τον Αγγελάκη, θα προτείνει το φάουλ. Μπράβο,
13 το σκορ. Τους δύο πόντους η διαφορά. Αλιμπέρτη θα πάρει το φάουλ από τον Καμολίκη και θα κινηθεί όμως για δύο ελεύθερες βολές και παράλληλα την ευκαιρία, εφόσον ευστοχήσει, να φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα της Ρεμάλ, όπου τα έκαναν όλα σωστά στο γήπεδο, παίρνοντας διαφορά 9 πόντων με 11-2. Η θεαντεπίθεση του Σεμπού έκλεισε την περίοδο μείον 1. Με το σκορ αυτή τη στιγμή στο γήπεδο του Σέβερ, στο κλειστό του Σέβερ, άνεσο 15-13. Λουκόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. Καμολίκης επιθετικό rebound, ανανεώνει την επίθεση της ομάδας του. Το κόψιμο είναι καθαρό, επιμένει. Δεν θα καταφέρει ούτε σε δεύτερο χρόνο να πετύχει το καλάθι. Κυνηγάει τον Κοντέα. Κόπουλος θα κόψει. Πάλι μπαίνεις να πάρει το τρίποντο. Το υποθέσεις των αφήσεων για τους... Ρεμάλ. Μεγάλη πάσα. Κουρμπουλάς δεν θα σοφαρίσει. Επιμένει. Σε τριών πόντων ούτε τώρα καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound. Είπαμε, η Ρεμάλ ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι. Έκανε όλα σωστά στο γήπεδο. Πήρε διαφορά 9 πόντων, 11-2. Κάπου εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση της Μπουμ, όπου έκλεισε το δεκάλεπτο στο μείον 1, 14-13. 7-9 πριν τελειώσει το ημίχρονο, είμαστε στο 17-13, στο συν 4 για την Ρεμάλ. Και η μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίζεται. Κουρμουλάς. Μαρκουλής, εξαιρετική ενέργεια, ανάποδο lay-up. Πάμε, έχει εκπληκτικά αθλητικά προσόντα. Όλο του το παιχνίδι στηρίζεται στα πόδια του. 17-15. Σουτριών πόντων! Το μπουμπούνισε! 20-15. Μπουρμπουλάς. Αλιμπερτής. Μπάλα τα δικά του πόδια θα περάσει εκτός. Λιγόπουλος. Πολύδωρος. Λιγόπουλος. Πολύδωρος για τρεις. Θα σοκίσει. Ο Γιάννης θα πάρει το rebound. Έξι το γήπεδο, Αποστόλη θα του κάνει το φάουλ. Λοιπόν, Κοντέας. Πολύδωρος, έχει βάλει με πλάτη τον Κοντέα. Εκεί υπερέχει, έχει πάρει το πλεονέκτημα, 22-15. Έχουν δεχτεί μόλις ένα καλάθι σε 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
Αγγελάκης. Σιδερό. Είναι ξεκάθαρο ότι μέσω της άμυνάς τους έχουν πάρει αυτό το προβάδισμα των 7 πόντων. Μπάλα γυρίζει με εξαιρετικό τρόπο. Τελικός αποδέκτης ο Ιθήνονους αυτής της ομάδας. Κόπουλος 25-15. Ποδέας. Σιδερό. Μπάλα και πάλι στα χέρια του Νικόπουλου. Θα κάνει το λάθος εκείνος. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Μπουρμπουλάς για τρεις. Άστοχος. Σιδέρης μαζεύει. Και από εκεί στο Ριγόπουλο, ο οποίος και θα κατεβάσει την μπάλα. Απόντος τώρα του Λουκόπουλου από την πεντάδα της Ρεμάλ. Πάει εκεί μέσα. Θα στοχίσει. Προσπάθεια από τον Αφλιώτη. Στη συνέχεια θα πάρουν το φάουλ με πρωταγωνιστή τον Πολύδωρο. Αγγελάκης έκανε το τέταρτο φάουλ. Πρέπει να προσέξουν, όντας μόλις 6. Ώστε να μην έτσι κι αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος να παρουσιάζουν έλλειμμα ενέργειας, καθώς οδεύουμε στα σημαντικά τελευταία κομμάτια του παιχνιδιού. Σιδέρης θα γυρίσει πρόσωπο με το καλάθι. Σου τριών πόντων, αστοχό, το rebound από ποιον, παλεύει ο Ριγόπουλος, Μαρκουλής ο σκόρε, ο νικητής, ο συνεχεία θα πάρει το φάουλ. Αποφύγει τον Αλιμπέρδη. Σιδέρης. Του δίνει το σούτο ο Φλόγας. Θα πάει προς το καλάθι εκείνος. Προσείτε 1-2. Θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια. Τρίτο παδικό. Λόγκουλος θα πάρει το σούτο των πόντων. Σιδερό. Στην προσπάθεια του ο Ναφλιώτης να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Την κατέληξη σε αντίπαλα χέρια. Παλεύουν άπαντες. Μαρκουλής, δεν το κάνει το κρατήριο τώρα. Ριγόπουλος. Μακαρίζεται πολύ ωραία Σιδέρης. Άλλη μια πάσα θέλει και τρίτη. Τον έβγαλε ελεύθερο. Έπρεπε να τον πάρει το τρίποντο εκεί. Ο ψηλός θα προτιμήσει να πάει μέχρι τη ρακέτα και θα δικαιωθεί. Το καλάθι από τον Αγαδάκο. Ο Ριγόπουλος έπρεπε να τον πάρει το συμπρολίου. 27-15 διαφορά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Έχουν δεχτεί, επαναλαμβάνω, μόλις ένα καλάθι. Με το σώμα είναι το φάουλ εδώ. Λόκας θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Thank you.
Κωστακόπουλος. Θα αφήσει πίσω τον Μπουρμπουλά, θα τον κόψει στα ίσα ο Κοντέας. Φάουλ που κερδίσε ο Μαγκουλής. Αυτό τώρα. Λιγόπουλος. Σιδέρης. Αγαδάκος. Θα προσποιεί πολύ ωραία και δεύτερη φορά θα βγάλει το Σιδέρη από τη γραμμή των 6.75. Νομίζω ότι το μισό καλάθι ανήκει στο ψηλό. 30-18 στις 12. Αργουλής. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ριγόπουλος. Τον έτερο Ριγόπουλο. Αγαδάκος, στην αδύνατη πλευρά, ο Ριγόπουλος θα πάρει το διάδρομο, θα αφήσει με το δεξί, 32-18 στους 14 πόντους. Είναι η ανώτερη τιμή στο παιχνίδι. Όλη η επίθεση για την Μπου, με τα τρία. Δεν έχουνε φάουλ, αυτό δεν είναι τώρα μεταξύ τους. Η άμυνα είναι καθαρή. Αγαδάκος. Σιδέρης. Αντίθα μέτρηση. Τέλος. 32-18. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο.